Η σημερινή απεργία που κηρύχθηκε με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Οικοδόμων συμμετέχουμε και οι μισθωτοί μηχανικοί τεχνικοί των εργοταξίων, ενώ παράλληλα έχουμε κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας για τα γραφεία των τεχνικών εταιριών και τα υπόλοιπα γραφεία μελετών. Από την προετοιμασία της σημερινής απεργίας φαίνεται ότι η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, τη μονοπωλή ο πόλεμος που μένεται για 21η μέρα στην Ουκρανία, μετά και τη ρωσική εισβολή, η οποία είναι αποτέλεσμα του σκληρού της ανταγωνισμού με την ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και της αποσταθεροποίησης που έχει προκληθεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του πολέμου, στη μεριά των χαμένων θα βρεθούν πρωτίστως οι λαοί των δύο χωρών, οι οποίοι και θα κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό με νεκρούς, ξεριζωμένους, εκτεταμένη φτώχεια και υπερεκμετάλλευση για την κάλυψη των πολεμικών εξόδων. Στην πολεμική αυτή αντιπαράθεση, η χώρα μας δεν μένει αμέτωχη, αλλά λαμβάνει ενεργό ρόλο στο πλευρό του ΝΑΤΟ, έχοντας προς ώρας αποστείλει πολεμικό υλικό στην ουκρανική πλευρά. Παράλληλα, στο εσωτερικό της, εξελίσσεται με γραμμή της κυβέρνησης που συνεχίζει στις ίδιες ράγες με όλες τις προηγούμενες μια τιτάνια προσπάθεια ώστε να ταχθούμε οι εργαζόμενοι ενεργά πλέον στο πλευρό της ΥΠ, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποστηρίξουμε δηλαδή το στρατόπεδο που πυροδότησε την αποσταθεροποίηση στην Ουκρανία, που φημίζεται για αιματοκυλίσματα λαών διεθνώς, όπως την Ιουγκοσλαβία, τη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ και άλλες περιοχές. Να συνταχθούμε δηλαδή με τους εκμεταλλευτές των λαών, όπως μας καλούσαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης, να συνταχθούμε με τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους εργοδότες στο όνομα της ανάκαμψης της οικονομίας, την οποία όπως αποδείχθηκε πληρώσαμε με υπερορίες χωρίς αμοιβή, εντατικοποίηση και έκρηξη της ακρίβειας. Καλούμαστε καθημερινά να ανταπεξέλθουμε με μισθούς κρίσης στο κόστος ζωής που έχει διαμορφώσει η ανάκαμψη. Και κάθε φορά που ασκούμε πίεση για τα εργασιακά δικαιώματα και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, οι εργοδότες να επεκφεύγουν επικαλούμενοι την ακαταλληλότητα της περίοδου. Είτε λόγω της ασταθούς ανάκαμψης, είτε λόγω της πανδημίας τα τελευταία δύο χρόνια, είτε λόγω του πολέμου σήμερα. Το μόνο βέβαιο, συνάδελφοι, είναι ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν θα θεωρήσουν καμία κατάλληλη περίοδο να μειώσουν τα κέρδη τους. Δεν θα είναι ποτέ κατάλληλη περίοδος για να δώσουν αυξήσεις στους μισθούς, να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εκτός αν δεν ασκήσουμε πίεση, αν δεν νιώσουν να απειλούνται από τον αγώνα μας. Μπορούμε να κάνουμε αποφασιστικό βήμα κόντρα στους εκβιασμούς και τη χειραγώγηση, να προτάξουμε τις δικές μας ανάγκες στη δουλειά και τη ζωή, βάζοντας περισσότερους συναδέλφους στη μάχη, με κλιμάκωση στην εγγενική απεργία στις 6 του Απρίλη και ενισχύοντας την ταξική ενότητα στον κλάδο της μελέτης κατασκευής με την Ομοσπονδία Οικοδόμων, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, το Σωματείο των Ηλεκτρολόγων και των Ξυλουργών. Με τον αγώνα μας δίνουμε απάντηση στο κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους, τσαλακώνοντας παράλληλα το νομικό απλοστάσιο που βάζει εμπόδια στη δράση και τη λειτουργία των σωματείων μας, τον απεργοκτόνο νόμο Αυτιόγλου και τον νόμο Χατζηδάκη. Προχωράμε αποφασιστικά.